πέρσι το παίρναμε το τσουβάλι το χαλκό ένα κατοστέρκο και φέτος έχει 140 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα από 30-35 ευρώ το εξάμηνο, γιατί είναι εξάμηνα, μας έρχονται 70-80. Τους λογαριασμούς τους που έρχονται ολοένα και πιο φουσκωμένοι αδυνατούν πλέον να πληρώνουν οι αγρότες, οι οποίοι προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως οι ίδιοι μάλιστα επισημαίνουν, οι δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο αγροτικός τομέας είναι τόσες πολλές που αισθάνονται ότι η πολιτεία τιμωρεί όποιον παράγει. Οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα είναι στα ύψη, μας έχουν φέρει θηλιά στο λαιμό και διαμαρτυρόμαστε εδώ στη ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι τιμές στα αγροτικά μας προϊόντα παραμένουν χαμηλές και στάσιμες, που σημαίνει ότι επιβαρυνόμαστε με ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, άρα δεν θα μπορούμε την επόμενη χρονιά να καλλιεργήσουμε. Υπάρχουν αγρότες που αναγκαστικά θα εγκαταλείψουν τον κλάδο, γιατί δεν θα συμφέρει πλέον να καλλιεργούν. Με το κόστος παραγωγής να είναι πλέον δυσβάσταχτο, τις τραγικές συνέπειες που απειλούν τον κλάδο τους περιγράφουν οι αγρότες. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, συναντήθηκαν οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους στον προαύλιο χώρο της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για δραστικές παρεμβάσεις που θα τους βγάλουν από το σκηνικό αδιεξόδου. Ο αγρότης είναι ένας καλός πελάτης σε φυτοφάρμακα, σε λιπάσματα, για την κερδοφορία των εταιριών, και στο τέλος δεν παίρνει τίποτα. Χωρίς αγώνα τίποτα δεν πάει μπροστά, τίποτα δεν χαρίζεται, αυτό έχει φανεί και στο παρελθόν. Και όπου υπάρχουν αγώνες και όπου υπάρχει λαός μαζεμένος, σίγουρα μπαίνει μια βάση. Ουσιαστικά μέτρα στήριξη ζητούν από την κυβέρνηση οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα για αυτούς είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης. Παράλληλα με το βλέμμα στραμμένο στην κατάκτηση του αφορολόγητου το 2016, τονίζουν πως με τον μαζικό και πανελλαδικά συντονισμένο αγώνα μπορούν να βγουν και πάλι νικητές.